Καθημερινά Λόγια του Θεού. Όλα όσα είναι σε αυτόν τον κόσμο αλλάζουν γρήγορα με τις σκέψεις του παντοδύναμου, κάτω από τη ματιά του. Πράγματα που η ανθρωπότητα δεν άκουσε ποτέ πριν μπορεί να εμφανιστούν άξαφνα. Και ακόμη, όσα ανήκαν πάντα στην ανθρωπότητα μπορούν να εξαφανιστούν ακούσια. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει πού βρίσκεται ο παντοδύναμος και ακόμη κανείς δεν μπορεί να νιώσει την υπέρβαση και το μεγαλείο της δύναμης ζωής του παντοδύναμου. Η υπέρβασή του έγκυται στο πώς μπορεί να διακρίνει όσα δεν μπορούν οι άνθρωποι. Το μεγαλείο του έγκυται στο πώς εκείνος είναι ο ένας που η ανθρωπότητα απαρνήθηκε, ωστόσο σώζει την ανθρωπότητα. Γνωρίζει το νόημα της ζωής και του θανάτου. Επιπλέον, γνωρίζει τους κανόνες της ζωής της ανθρωπότητας, την οποία δημιούργησε. Είναι η βάση της ανθρώπινης ύπαρξης και ο σωτήρας για να αναστηθεί και πάλι η ανθρωπότητα. Βαραίνει τις χαρούμενες καρδιές με θλίψη και εξυψώνει τις θλιμμένες καρδιές με χαρά. Όλα αυτά είναι για το έργο του και το σχέδιό του. Η ανθρωπότητα που παράτησε την παροχή ζωής από τον παντοδύναμο δεν γνωρίζει γιατί υπάρχει. Κι όμως φοβάται τον θάνατο. Δεν υπάρχει υποστήριξη, ούτε βοήθεια. Αλλά οι άνθρωποι διστάζουν ακόμη να κλείσουν τα μάτια τους, αψηφώντας τα πάντα, παρατείνοντας μια ποταπή ύπαρξη σε αυτόν τον κόσμο σε σώματα χωρίς συνείδηση ψυχής. Ζει ως τέτοιος, χωρίς ελπίδα. Ζει ως τέτοιος, χωρίς σκοπό. Υπάρχει μόνο ο ένας και Άγιος στον μύθο, ο οποίος θα έρθει να σώσει όσους στενάζουν από τα βάσανα και επιθυμούν απελπισμένα την άφηξή του. Την πεποίθηση αυτή δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι που είναι ασυνείδητοι. Ωστόσο, οι άνθρωποι ακόμη τη λαχταρούν. Ο παντοδύναμος δείχνει έλεος σε τέτοιους ανθρώπους που υποφέρουν βαθύτατα. Ταυτόχρονα, έχει κουραστεί με τους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν συνείδηση, διότι πρέπει να περιμένει πολύ για την απάντηση από τους ανθρώπους. Επιθυμεί να αναζητήσει. Να αναζητήσει την καρδιά και το πνεύμα σου. Θέλει να σου φέρει τροφή και νερό και να σε αφυπνήσει για να μην είσαι πλέον διψασμένος και πεινασμένος. Όταν θα είσαι κουρασμένος και όταν θα αρχίσεις να νιώθεις την απόγνωση του κόσμου αυτού, μην μπερδευτείς. Μην κλάψεις. Ο παντοδύναμος Θεός, ο παρατηρητής, θα αγκαλιάσει την άφηξή σου ανά πάσα στιγμή. Είναι στο πλευρό σου παρατηρώντας σε, περιμένοντάς σε να επιστρέψεις. Αναμένει την ημέρα που η μνήμη σου ξαφνικά θα επανέλθει. Θα συνειδητοποιήσεις το γεγονός ότι προήλθες από τον Θεό, όντας κάπου και κάπως χαμένος, πεσμένος ανέστητος στην άκρη του δρόμου. Και τότε, μη γνωρίζοντας ότι έχεις έναν πατέρα, συνειδητοποιείς επίσης ότι ο παντοδύναμος σε πρόσεχε εκεί, αναμένοντας όλο αυτό το διάστημα την επιστροφή σου. Θέλει απεγνωσμένα, περιμένοντας μια απάντηση χωρίς ερώτηση. Η προσοχή του είναι ανεκτίμητη και είναι για την καρδιά και το πνεύμα των ανθρώπων. Ίσως η προσοχή αυτή είναι απεριόριστη και ίσως η προσοχή αυτή τελειώνει. Αλλά εσύ πρέπει να γνωρίζεις επακριβώς που είναι τώρα η καρδιά και το πνεύμα σου.